κοντά μας τον Πέτρο Βασιλείου. Πέτρο, πες μας δύο λόγια για την εμπειρία σου στο Ευρωπαϊκό. Είναι μια πολύ ευχάριστη, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία να είσαι μέλος εθνικής ομάδας και να παίζεις για την χώρα σου, να δημιουργείς το νόσημο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι πέρσι στο Πανευρωπαϊκό στην Εστονία και καταφέρει και φέρα τη δεύτερη θέση. Το καλοκαίρι πήγαμε και στο παγκόσμιο στην Λευκορωσία, φέραμε την 8η θέση. Φέτος δεν καταφέραμε να πάμε τόσο καλά, λόγω ήταν αντρών. Πιστεύω τώρα το καλοκαίρι που είναι πάλι πρώτος για το αντρών, να πάμε ακόμα καλύτερα και να φέρουμε μια καλύτερη θέση από ό,τι φέραμε πέρσι. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις, για τα νέα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, μια συμβουλή ώστε να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Έχω να πω για τα νέα παιδιά ότι πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό τους, να πιστεύουν στους δασκάλους τους, να ασχολούνται με το άθλημα τους αυτό, να είναι συγκεντρωμένοι. Και πολλά παιδιά στην ηλικία δικιά μου και όταν θα μεγαλώσουν, αν είναι συγκεντρωμένοι στο άθλημά τους και προσπαθούν, πιστεύω θα καταφέρουν και αυτοί να έχουν μπει στην εθνική ομάδα. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Κεντρεκίδη και τον κύριο Αντώνη Τσάτσο. Δύο λόγια, κύριε Ιωάννη. Είμαι προπονητής του Άγουσου Καλήμαχος και Κατσιμίου. Είμαι προπονητής του Άγουσου Καλήμαχος και Κατσιμίου Δραπετσόνας. Είμαι κοντά μας τον Αντώνη Τσάτσο και τον Ιωάννη Κεντρεκίδη. Σήμερα όντως ανήκει αυτή η μέρα στον ίδιο. Θα τον έχουμε δίπλα μας, θα μας στηρίζει και θα το στηρίζουμε για τα παιδιά. Πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά. Θα γλιτώσουμε έξω από τις καφετέριες, από άλλες παρέες που έχουν να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε και εμείς ό,τι καλύτερο. Πείτε μας και μια ευχή για τις γιορτές που έρχονται. Έχουμε μια ανάσταση του Κυρίου. Θα δώσει χαρά σε όλο τον κόσμο, υγεία και ευτυχία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση και τιμή να ευχαριστήσουμε πολύ τους φούρνους Σύπηρος και τον κύριο Αντώνη Τσάτσο με την πολύτιμη βοήθεια του στο σύλλογό μας τον ΑΓΣ Καλήμαχος. Είναι αρρωγός και δίνει έναυσμα στα παιδιά να γίνονται πολύ καλύτεροι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντώνη με ό,τι και αν κάνετε μέχρι σήμερα για μας. Δεν υπάρχουν λόγια και το κύπελλο αυτό χαρίζουμε να το πάρει μαζί του, γιατί είναι ο πραγματικός πρωταθλητής της ημέρας όταν βοηθάμε νέα παιδιά. Σκέψου, εγώ χωρίς να παίξω πήρα κύπελλο. Σκέψου, να έπαιζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Τσάτσο. Κύριε Αντώνη, πείτε μας δύο λόγια για την κίνηση που κάναν τα παιδιά να σας δώσουν το κύπελλο. Εγώ πριν λίγες μέρες είχα πει όσες ομάδες θα είναι κοντά στα μάτια και εγώ θα είμαι το ίδιο, θα κάνω το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ το Σύλλογο Καλήμαχος. Θα έχω εδώ στην Τραπετσόνα με την τιμή που κάναμε και κάναμε μεγάλες αγώνες σήμερα και πήραμε στην Ελλάδα και το κύπελλο αυτό το αφορούσε σε μένα σαν χορηγός που είμαι μέσα στα παιδιά. Μ' αρέσουν αυτές τις κινήσεις, είμαι πάντα σε αθλητισμό, όχι μόνο σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, και βόλεϊ, παντού. Όπου βρίσκω ομάδες και είναι κοντά στα μαγαζιά μου και προσπαθούν και ψωνίζουν γύρω στα μαγαζιά και εγώ θα είμαι δίπλα μας. Εγώ είμαι ο μεγάλος χορηγός σήμερα και με τιμήσαν τα παιδιά και μου δώσει και το κύπελλο και τους είπα και ένα για να γελάσω ότι χωρίς να παίξω και πήρα κύπελλο, σκέψου να έπαιζα και θα γινόταν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια ευχή για τις γιορτές. Καλή ανάση σε όλο τον κόσμο, είναι όλοι καλά, να περνάνε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ.